ακούραστο Ανδρέα Παπαλάμου, που είναι λεπτά που θέλει να είναι στο αντίστοιχο σε κάποια ψηλά λεπτά, ο οποίος ομολογώ ότι είναι εξαιρετική δουλειά, και όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερως πάνω απ' όλα όμως, βλέπω αυτό το επιθέτω να έχει γεμίσει. Βλέπω ένα πολύ καλό βιβλίο, τον δύο καθηγητή σα, λοιπόν, είναι σε καλά που και πολλούς άλλους φοιτητές μας παλιούς, από την Κωνσταντίνα και την Παντελία, τα φέρνουμε στους οποίους μοιραστήκαμε μερικές αναμνήσεις στις μακριές χώρες, στην Ιδιάδα της Αστρονομίας. Είναι σε καλά, ειλικρινά, δεν περίμενα το συγκινήσετε να αντιθέτω γι' αυτό. Αλλά θα ξεκινήσω καλύτερα με την ομιλία μου, πάνω κάτω, έχετε κι άλλες δεν κάνετε. Θα σταματήσω λοιπόν αυτό το βίντεο που όλοι βλέπετε. Είναι μια τομογραφία του μεγαλύτερου θαύματος μηχανισμού. Περιέχει 27 οδηγικούς τρόπους, 27 γρανάζια, τα οποία συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και θα σας δείξω τι ακριβώς έκανα ή πόσο δουλειάζει το καταλαβαίνω. Θα ξεκινήσω. Μια πολύ σύντομη θα να θυμάσω μια γραμματοσυρά που θα σας συνδείξω βεβαίως. Και έτσι θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια πολύ περίληψη της ομιλίας. Τι ήταν ο μηχανισμός του αναγκαστήρου. Ο μηχανισμός του αναγκαστήρου ήταν ένας αστρονομικός υπολογιστής με ολοκληρωτούς τρόπους γραμμάτων. Ένας οι διαστάσεις ήταν 32 επί 20 επί 10. Καταλαβαίνετε πως ήταν όχι ένας απλός υπολογιστής, ήταν ένα λάθο της εποχής. Πολύ εύκολα μεταφέρθηκε εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη και ίσως μερικοί από εσάς τον θαυμάσετε στην έκθεση που έχει ο Δημόσιο Ρήνος. Υπολόγιζε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και χθες η ίδια της Ελλήνης και ίσως των περιπτώσεων των Ελληνών κινήσεις οι οποίες είναι πολύ λογικές. Ο ήλιος όλα αυτά τα αντικείμενα φαίνεται να περιφέρουν στον ουρανό μας από ανατολικά στο όρος μας, αλλά μερικά εξ αυτών πάνε λίγο πιο αργά, μερικά έχουν μεταβληθεί ταχύτητα, ακόμα και αυτά τα υπολόγιζε ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός επίσης προέρχεται εκλήψεις. Γνωρίζοντας οι αρχαίες μπορούσαν να προέρχονται από εκλήψεις, έχουν βρει ένα μηχανισμό με το οποίο το έκανε. Ο μηχανισμός προέρχεται από ένα βρίσκ της ημερομηνίας των στεφανιτών αγώνων. Η ολυμπιακή αγώνα, τα πίτια, τα μένια και τα ίσθυμια. Αλλά και κάτι παραπάνω που θα σας πω στη συνέχεια. Τέλος, αυτό το πολύτιμο μηχάνημα είχε ένα εγχειρίδιο χρήστος, εγκαταλμένο, και έχουμε βρει και από κρυπτογραφήσει περίπου 2.500 γράμματα. Πιστεύω αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 20% των λέξεων, των παραγράφων και των οδηγιών που είχε ο μηχανισμός. Αυτά λοιπόν ήταν πολύ πολύ για την πρώτη εισαγωγή. Αν κάποιο διέζει ο χρόνο, τουλάχιστον ξέρει τι είναι ο μηχανισμός στην αντιπολίτευση. Να ξεκινήσω όμως την ιστορία μου με το τι συνέβη περίπου 2.000 χρόνια, 2.100 χρόνια. Ήταν μεταξύ του 87 και του 65 π.Χ. εκεί καθορίζεται η ημερομηνία του Βαγίου των Αντιπτήρων, όταν μια ρωμαϊκή, ένα ρωμαϊκό καράβι μεγάλη διαστάση, πάνω από 50 μέτρα, ίσως με 70 μέτρα μήκος και αρκετά στιβαρό καράβι, έπλεε ανάμεσα Κρήτης και Πελοποννήσου, ανάμεσα πολύ κοντά στο νησί των Αντιπτήρων. Το νησί των Αντιπτήρων βρίσκεται στο πέρασμα της ναυσιπλοείου των καραβιών μεταξύ της ανατολικής περιοχής της Δωράνης της Μεσογείου και της Δυτικής. Το καράβι αυτό τελικά βυθίστηκε έξω από τα Αντιπτήρα, ένα μικρό νησάκι που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο έχει ένα περίφημο λιμένο από τον ποταμό, που είναι πάρα πολύ καθαρά εδώ πέρα στο άνω μέρος του νησιού.
πρώτον δεν ήταν η προσαρμογή. Ο δεύτερο λόγο όμω ήταν ότι ήταν βαριά χρωμένα. Έχουν δει αγάλματα ή πολύ μεταγραφτών από 104 διαφορετικά αγάλματα. Έχουν δει την υποτερία στι κρεβάτε του Λούτζινα. Έχουν δει πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία μπορείτε να θαυμάσετε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πέρασαν 2.000 χρόνια. Ερχόμαστε σε μια άλλη φανταστική, όταν δύο μικρά καραβάκια από την Σύνη, όταν ένα με σουβεράδε, αν αυτό σουβεράδε ή αν αυτό το προσωπικό είναι περισσότερο από το πολιτικό προσωπικό, το οποίο πάλι αναγκάστηκε να αράξει στην Σαντιμίτρια, στο λιμάνι στον ποταμό, και εκεί ίσως επειδή ήταν μετά την Τρίτη του 1900, ίσως επειδή ήθελα να δοκιμάσω κάποιο σκάφαντρο, είτε επειδή ήθελα να δοκιμάσω ένα νέο ρίτι. Ο Ηλίας Νικοπάντης, ή Σκαριάκης, όπως είναι το παρακέτη του, κατέβηκε στο μυθό της θάλασσας για να μαζέψει είτε τα χασινά, είτε για να κάνει τις αντιδιαρκεσίες του χασινά. Αντί να ανεβάσει πάνω τα χασινά, ανέβασε τον βραχείο, ένα μπλούτζινο οργάνωτος, το οποίο όπως είπε στον καπετάνιο του Δημήτρη Βοντό, αυτό το μπλούτζινο άτομο το απέσπασε, το βραχείο να το απέσπασε από ένα άτομο. Μπούτυξε και ο καπετάνιος, κατάλαβε πως είχαν βγει ένα θαυμάσιο ναυάγιο, συνέχισε όμως, γιατί ήταν ενοπλωμένο, συνέχισε την πορεία του προς τα σύνδεση, προς τα υπόλοιπα παράλια της Αφρικής, συνέλεξαν το πολύτιμο φορτίο που ήταν εδώ στα Σουγγάρια, έφτασαν και ήρθαν πίσω από το Οκτώβριο της Σουγγάρια στη Σύνη και λίγο αργότερα ήρθαν την βοήθεια ενός καθηγητή στο Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας μας, μην ξεχνάμε πως η Σύνη την εποχή αυτή ήταν υπό τον ζυγό των Τούρκων. Και παρέδωσαν τον Βρασίλωνα, ο υπουργός παιδείας τότε που ήταν υπεύθυνο για τον πολιτισμό ήταν προφανώς κάποιος ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τα της αρχαιολογίας. Μάλιστα, μέσα στις άλλες πόρτες ήταν διευθυντής του αρχαιολογικού μουσείου τότε. Και αποφάσισαν να κάνουν την πρώτη μεγάλη σχήματα σε μια άλλη ανασκαφή στα Νικήθρα. Και πραγματικά προγράψαν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, δύο καράβια, δύο πολύ μεγάλα καράβια, που είχαν την περιοχή και έφτασαν κατά τον Ανατόλιο, τον Σεπτέμβριο, στην Σαντιγίδα. Εκεί που ανοίξουν οι συνθήκες, οι σπουδαράδες βοηθούσαν στα 50 μέτρα και μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν τα σκάφαντρα και τα σκάφαντρα από τώρα. Ήταν ένα πολύ απλό σκάφαντρο. Τα έχω δει στη Σύρη που ήταν πάλι από τον χώρο τιμή στου σπουδαράδες αυτούς και είναι συνοδοχή την οποία ο Γιώργος Αφιερικός πέφτουν από την ασθένεια που ήταν στο Βαγγέλ. Ήταν ένα σκάφαντρο με μια αεροπροστεγή και αεροστολή στολή, η οποία του επέτρεπε να κατέβει για 2 λεπτά κάτω στα 50 μέτρα, να δουλέψει για 3 λεπτά στα 50 μέτρα κάτω στο κοινό της άρεσης και μετά άλλα 2 λεπτά να μένει κάτω. Αυτό το σκάφαντρο ήταν συνδεδεμένο με το πλοίο, με μια σωλήνα και πάνω υπήρχε ο μηχανικός, έτσι τον έλεγα, ο οποίος έστελνε αέρα με μια αναγκλία στο σκάφαντρο. Ο Δήτης, βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι έπαιρνε με ένα καινούριο αέρα, αλλά έπαιρνε κάτω ρευστή πίεση. Υπήρχε μια βαλίδα ασφαλείας στο σκάφαντρο και κουνώντας στο κεφάλι του, την άνοιγε και έτσι ελευθερώνει την πίεση και μπορούσε να δουλέψει. Πραγματικά ήταν ήρωας αυτοί οι Δήτες, αλλά είναι και πραγματική έμπνευση. Κάτι σε αυτούς έγινε αυτή η πρώτη αναστολή, παγκοσμίως όπως σας είπα. Και έφερε όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που θα δούμε. Βεβαίως πολλά από αυτά είναι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ιδιαίτερα θα πάρει στον περιάγριο χώρο, κάτω στο Παρθενείο του Μουσείου στην Αθήνα, θα θαυμάστε και μερικά κατάλληλα τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά. Πρέπει να προσέξετε αυτή τη φωτογραφία. Είναι μια βραχώδης αυτή και πολύ κοντά στην αρχή αυτή βλέπετε το ναυάγιο. Σε βάθος ίσως 50 μέτρα και σε βάθος 50 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ απότομη αυτή η πλαγιά. Μάλιστα το πλοίο είχε προσαράξει σε ένα ίσιωμα και αμέσως μετά κατέβηκε στα 200-250 μέτρα στην άνοιξη όπως είπαμε τότε οι Δήμες.
Όπως σας είπα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να θαυμάσετε πολλά από αυτά τα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα αυτά τα ανάγκη που βρίσκονται στο περιάβλο χώρο. Κοιτάξτε με στο βέβαια, έχουμε το περίφημο άτομα, το οποίο έχει πολύ καθαρή την πλάτη του, ενώ έχει ίχνη διάδοσης λίγο παρακάτω. Το κομμάτι το οποίο δεν έχει υποστεί διάδοση βρισκόταν μέσα σε άνω, ενώ το υπόλοιπο εξήγηκε και στη διαδόση. Μα γιατί να μην υπάρχει άμμος σε μια τόσο απόλυτη παιδιά που θα ανασώσει. Πρέπει να ήταν το αίμα του καραγκιού, το οποίο ήταν συγκεκριμένα τα γάντια, και να μην κουνούνται το καράβι και να μην σώσουν στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν είχε το αίμα, το οποίο προστάτευε τα καράβια, τα μεγάλα στο καράβι, τα προστάτευε στο κεφό τη θάλασσα. Ο περίφημος φιλόσοφος του Μανιχητήρου, τον βραχίον του οποίου αφέσπασε και έφερε στην φάνεια ο Ηλίας Νικοπάνης. Ακόμα πιο γνωστό άγαλμα είναι ο έφηβος του Νικητήρου, δεν ξέρουμε ακόμα αν κρατάει τον Νίλο και είναι ο Πάρης, ή αν κρατούσε την μέθουσα που ήταν ο Βασέρης. Πάνω στο έργο του Ευθράνου, της φωνής του Βρασιτέλη, το προμηθέτει θαυμασίου κάρου στο πρώτο άγαλμα, θαυμάστητο στο μουσείο. Μεταξύ των αντικειμένων που ανέσυραν οι Σουβεράδες ήταν και κάποια πολυθώματα τα οποία είχαν δύο κίτρινο πράσινο χρώμα. Κατάλαβαν πως ίσως είχαν και αυτά λίγο δούλιο και τα έπαιρνε πάνω σε ένα κουτί. Και πέρασε αρκετός χρόνος μέχρι που κάποιος αρχαιολόγος που τα έπαιρνε από μήνες κοιτάζοντας ίσως για να δει κομμάτια των αγαλμάτων που ήθελε να τα συμβολήσουν είτε από την κάποια πάση να κάνουν όλα τα παιδιά που είχαν ανεβάσει οι δίτες, είδαν ότι μέσα σε ένα κουτί υπήρχαν πράγματα πλέον και σπάσει που είχαν ανεβάσει οι δίτες και φαινόντουσαν μέσα τραγάνσια. Τα τραγάνσια δεν καταλαβαίναν τόσο πολύ που τότε οι λόγοι τι μπορούσαν τι κάνουν. Αλλά είδαν και γράμματα και τα γράμματα που βοήθησαν να χρονολογήσουν τον μηχανισμό και έτσι κατάλαβαν πως ήταν ένα πραγματικά αρχαίο όργανο. Σύντομα, ο Αθηναϊκός τύπος έγραψε πολλά για τον μηχανισμό των ομοφυλίων, καταρχήν ο Δεύτερος για τα γράμματα, έφτασε η θέση του μηχανισμού στο εξωτερικό και εκεί άρχισε να υπάρχει μια καινούργια ειδικά στην Αμερική, όπου βρισκόταν ένας γνωστός επιστημολόγος καθηγητής ιστορίας της φιλοσοφίας της φυσικής, όπου ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για την προγράφηση των μηχανισμών. Πρώτος όμως, έφτιαξε ένα αντίγραφο του μηχανισμού που δεν κατάφερε να κερδίσει ποτέ. Ξεκίνησε να πιάζει, ήταν ο Μιλάνης Θεοφανίδης. Και τώρα βλέπετε τον αγωνό του Ιωάννη Μιλάνη Θεοφανίδη, ο οποίος στο ίδιος μας δείχνει το έργο του παππού του. Ο Τέρ Κρυσόλα Πράιτς, ένα γερμανός κυβίκος του Νούριο στο Γέλη στην Αμερική και στο Πανεπιστήμιο, την εποχή αυτή, ήρθε στην Αθήνα ειδικά για την ερευνητή του μηχανισμού. Μάλιστα και όσους έχετε πάει στην Αθήνα στον πύργο των Ενένων, είναι ο πρώτος ενός ιδέας της Όλα Πράγης, ο οποίος έδωσε μια ερμηνεία για το τι έκανε ο πύργος των Ενένων και μάλιστα πως ήταν ένα ερευνητικό ρολόι. Ο Δέρκης της Όλα Πράγης, επί πολλά χρόνια, 30 χρόνια, σπούδασε τον μηχανισμό, έφτιαξε το πρώτο μοντέλο με τη βοήθεια του Καράδου Καράδου και του Μόμπιτο, που έκανε τις πρώτες ραδιογραφίες, όπως είπατε, με αυτήν την σύνδεση, και είδε ότι μέσα και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά γρανάζια. Έφτιαξε ένα μοντέλο και όπως τους είπε ένας ανιψιός του, έφτιαξε αυτό το μοντέλο από σχολείο σε σχολείο, από πόλη σε πόλη στην Αμερική και δίδασε τι καταπληκτική τεχνολογία είχαν αναπτύξει οι Αθήνα πρόγονοι, πράγμα που μέχρι τότε βεβαίως δεν είχε ποτέ ακουστεί. Ξέρω ότι αυτό έγινε στην Αμπάρα, στην Καλή, στην Φιλοσοφία, στην Βέλγια, στην Γεωμετρία, στην Ελληνική, στην Αστυνομία, αλλά ποτέ σε τεχνολογία. Τώρα έχουμε ένα πρακτικό μηχάνημα, το οποίο έμενε να βρεθεί με αυτόν τον τρόπο που σας είπα και μετά από αυτό δεν κατασκευάστηκε κανένα τόσο πολύ τρόπο. Μηχάνημα για 15.000 μηνόμενες. Ο Δήμος Οικονόμου, ο Αλήνης ο Δήμος Οικονόμου, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μετέφρασε το βιβλίο που έγραψε ο Πράιτς και τον Άδεια Αποψένειας, και με αυτό το βιβλίο, στην Εθνική Γλώσσα και στην Εθνική, δεν χάθηκε η συνέχεια εξέλιξη της μελέτης αυτού του μηχανισμού.
πήραν τη σιτάρα της μελέτης. Δυστυχώς ο Άγιον Δρόμονη πέφτει μετά από λίγα χρόνια, την σιτάρα όμως είχε γεράσει χέρια από το μάτι του Ιράκη, ο Μιχάλης από τον Ιράκη, που δεν μιλάει και ελληνικά, βρήκε μια πνευματική ανταπόκριση στα χέρια ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ καταπληκτικός τεχνολόγος και είχε καταπληκτική φαντασία. Μάλιστα, η Ράκη έχει δημοσιεύσει γύρω στη 20 δημοσιεύσει σε διάφορα περιοδικά, με τα οποία ανεβεί τον μηχανισμό. Λοιπόν, κατά τα χρυσά, βλέπετε δύο από τα μοντέλα, ένα από τα μοντέλα που έχει φτιάξει, ένα από τα τελευταία μοντέλα που έχει φτιάξει ο Μάικ Ράκη. Έχει βεβαίως βάλει τις πυρηνικές κλίμακες στην πίσω πλευρά του μηχανισμού και κατά τα χρυσά, το μοντέλο στηρίζει τον μηχανισμό σε κατασκευαστεί από δύο ανεξάρτητα αντικείμενα και τα έργα του πολύ καλό κατασκευαστή και έργα του Λάκκινου Πλάκκινου Πλάκκινου. Τώρα πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Έχουμε δει μια πολύ καλή σύνδεση μεταξύ τη προσφυγή και τη πίσω πλευρά και θα το περίπου αντίθετο αυτό να γίνει από δύο ξεχωριστά κατασκευασμένα αντικείμενα. Το 2001 μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε μια κοινωνία πολιτική ομάδα. Έφερε αυτό τον ημισφαιρικό
πάνω σε αυτό με διαφορετική ένταση και υπό διαφορετική γωνία. Αργότερα μπορούσαμε να συνταξούμε τα δεδομένα, να συζητήσουμε ένα παράδειγμα για να μελετήσουμε τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των θεσμάτων του μηχανισμού. Ακόμα μεγαλύτερη με μια σελίδα που έφτασε στην αργότερα, γιατί ήταν μεγάλη τη σημασία τώρα, όπου μπορείτε από τη σελίδα τη Φιλετάτρα στο Palo Alto στην Αμερική να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα και το πρόγραμμα τη εξεργασία, το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει στην έκθεσή σα, και να το πάρετε στο σπίτι σα να μελετήσετε αυτά τα αντικείμενα που έχουμε και κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει εμεί, είναι πραγματικά πολύ πιθανό. Αν κοιτάξουμε από διαφορετική γωνία, διαφορετική όψη για αυτά, μπορούμε να το δούμε χωριστό. Εδώ είναι ένα φράγμα, το φράγμα 19, για πώ φαίνεται, δεν φαίνεται που σα έχει γράμματα. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα 4, δίνει, είδαμε εδώ πέρα 4, δίνει, είδαμε. Βλέπω και ένα λίγο από την ίδια, το 19, όμικρον, αυτό είναι το σύγχρονο μετά, είναι 76, ως διαιρέτη. Από μακριά θα το διαβάζει πέρα. Για να συζητήσω όμως τώρα με την τεχνική της Φίλερ Πάκερ, πώς θα το διαβάζει. Τώρα πιστεύω ότι όλες θα βλέπουν πολύ καθαρά αυτά τα πράγματα. Έτσι τώρα δεν υπάρχει τίποτα πλέον στην βασική, τίποτα της βασική επιφάνεια των ερωτημάτων, το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ ευκρινώς. Ακόμα μεγαλύτερη μεταξύ αξία έχουν τα δεδομένα τα οποία πήραμε με ένα μηχάνημα της εταιρείας ΕΞΕ το Λονδίνο, κοντά στο Λονδίνο, στην Πολυτρή. Ένας τομογράφος αυτήν την αρχή, ένα που χρησιμοποιούσαν στα νοσοκομεία, αλλά πολύ κοντά της ισχύως, μπορούσε να διαφεράσει από το μεγαλύτερο τράπεζα κατά μήκος αυτού που ήταν πάνω 16 εκατοστών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορέσαμε να κάνουμε μια τομογραφία. Γενικά είναι μια καλή τομογραφία και άλλη να πάρει από γύρω-γύρω φωτογραφίε του μηχανισμού. Κάθε μισή μοίρα θέλει να μια φωτογραφία. Και έτσι είχαμε αυτά τα δεδομένα και τα δεδομένα. Πιστεύω ότι έτσι έχουμε διασφαλίσει μάλιστα αυτά τα δεδομένα για το μέλλον. Το μηχάνημα, ξέρετε, είναι ένα βαρύ μηχάνημα. Το μεγαλύτερο κλίμα των 8,5 τόνων. Δυσκολευθήκαμε ακόμα και να πούμε ένα κλάρ να το μεταφέρει στην Αθήνα. Εδώ πέρα βλέπετε, μπήκε μέσα στο μουσείο βέβαια, στο εθνικό το ΣΥΤΑ, έχει μεταστατεί, διότι κυρίω άρα έχει εμπεριστημένο μέσα στο μηχάνημα, έχει μείνει και τοπογραφία. Είχαμε κρυφτό χρόνο που δεν συσχέθηκε, είχαμε την βοήθεια του τόνου του λογοπολιτισμού που πραγματικά ενδιαφέρθηκε την έκθεση. Και εδώ πέρα να σα πω επίση ότι τα δεδομένα που είναι πραγματικά πολλά, αμέσω μέσα από την ελληνική κοινωνία είναι 600 μεγαβάτια. Να σκεφτείτε ένα πρόγραμμα ισχυρό, πολύ ισχυρό, το οποίο αφορά την επίσκεψη. Υπάρχουν προγράμματα τοπογραφία στο εμπόριο ή ακόμα και ελεύθερα, τα οποία όμω δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επίση ακριβίε γωνιών, προστάσεων. Ενώ αυτό το μηχάνημα, αυτό το πρόγραμμα το οποίο βρήκε από την εταιρεία Golden Graphics, η Ελλάδα, κάνει καταπληκτική δουλειά και πραγματικά μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προσέξτε αριστερά εδώ πέρα το στράτο να δε, κάπω έτσι φαίνεται όταν φτιάχνουμε όταν φτιάχνουμε έξω. Μέσα όμως η δημογραφία κρύβει αυτό το γραμμένο των εξαιρετικών δόντων, το οποίο τώρα μας έχει καταφέρει να το αποκτήσουμε. Δουλεύω αυτή τη στιγμή, μάλιστα και ο Μουσάς θα μέρει στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να το πούμε για αυτό το γραμμένο. Κοιτάξτε τώρα στο δεξί μέρος την τοπογραφία του κυρίου αστράγματος A. Είναι μια τοπογραφία κακής ανάλυσης, θα έλεγα. Είναι 17 μεγαβάιτ ήδη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερε ανάλυσει, τα δυσκολευόταν να περισσεύουν το πέρσι. Έχει τα γραμμάτια τα οποία βλέπετε τώρα, βεβαίως είναι τα τομογραφία αυτού του κομμουνισμού, στο βίντεο το οποίο έχουμε πάρει καθώς πριν ξεκινήσει η ομιλία. Να συνοψίσω λοιπόν την ανακρίση μας, περιλαμβάνουμε καλές φωτογραφίσεις, φωτογραφίες από γύρω-γύρω με την τεχνική του Tom Armstrong και τομογραφίες με την τεχνική της Exter. Καταρχήν έπρεπε να δούμε τον επαγγελματικό οδόντα. Δεν θα πω συναισθηματικά εδώ πέρα. Από όμως για ποιο λόγο πρέπει να δούμε πολύ μεγάλη κρύα των αριθμών των οδόντων. Εάν πρέπει να κατασκευάσουμε, αν θέλει να κατασκευάσουμε ένα εβδομαδιαίο με οδόντα, είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρουμε ένα γρανάζι με 365 δοντάκια, ένα άλλο με 7 δοντάκια και όταν τα συνδέσουμε βεβαίως, όταν τούτο κινηθεί κατά το πρώτο κινηθεί κατά 7 οδόντες, το άλλο έχει κάνει μικρή περιστροφή. Αν έχει φτάσει την Δευτέρα, την Τετάρτη, την Πέμπτη, έχουμε ένα κοινό ρολόγιο
λέει τι κάνει αυτός, τι κάνει αυτή η συνεργασία του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύοντας έχουμε δει πολλά πράγματα πάνω στον οργανισμό, τα οποία θα σας πω στη συνέχεια. Θα δούμε τώρα τις δύο πλευρές του μηχανισμού. Πρώτα την υποστηρή πλευρά, την ενδόση πλευρά του μηχανισμού, η οποία είχε δύο ενότητες συγγραφές. Εδώ πέρα ίσως βλέπετε και τι μηχανισμούς, μία εξωτερική και μία εσωτερική. Και είχε και τουλάχιστον τρεις δείχτες, ίσως τέσσερις. Είχε τουλάχιστον ένα δείχτη που έγινε στην θέση του βιβλίου, ένα δείχτη που έγινε στην θέση της σελήνης, αλλά και τη φάση της σελήνης, θα σας το εξηγήσω αμέσως τώρα, και ένα δείχτη ο οποίος έδειχνε την ημερομηνία την οποία μπορούσε με ένα σκρόφαλο να θέσει ο χρήστης. Ο χρήστης λοιπόν με ένα σκρόφαλο έθετε σε κίνηση τα γαλάζια, τα οποία κινούσαν την βελόνη αυτή εδώ πέρα, τον δείχτη αυτόν, ο οποίος στην εξωτερική κλίμακα, η οποία ήταν η κλίμακα των μηνών, είχε τα ονόματα των 365 εκδοτηρέσεις, τα ονόματα των μηνών στην αρχαία βιβλιακή γλώσσα, αλλά με δυτικά γράμματα, και ήταν μάλιστα χωρισμένη πρέπει να ήταν σε 360 μέρες και τις 5 παγόμενες, όπως έλεγε το αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο. Σε αυτή την κλίμακα λοιπόν, ο χρήστης μπορούσε να θέσει με το σκρόφαλο οποιαδήποτε ημέρα του έτους είχε. Τα συνεργαζόμενα γραμμάρια κινούσαν τους δείχτες, αυτούς και τους δείχτες της πίσω πλευράς και έδειχναν ο κάθε ένας αυτό το οποίο για το οποίο είχε κατασκευαστεί. Παραδείγματος χάρη, ο δείχτης του ηλίου έδειχνε στην εσωτερική τώρα κλίμακα που ήταν η κλίμακα των ζωδίων. Περιείχε τα 12 ζώδια. Ήταν ελληνικά του γράμματα, όπως ξέρουμε σήμερα. Καρκίνος, φυλός, παρθένος. Και έτσι έβλεπε, μπορείς να δει μια μεγάλη μέρα. Πού σε ποιο αριθμό βρισκόταν ο ίδιος. Επίσης, η σελήνη, η θέση της σελήνης που βρισκόταν στην εσωτερική κλίμακα, παίρνοντας του δεν είχε και μια κορώνα μηχανισμός εδώ πέρα, κάθε το γρανάζι, το οποίο κινούσε κατά άξονα αυτή εδώ πέρα, αυτό το άξονα εδώ πέρα, και στο άκρο του βιβλίου υπήρχε ένα σφαιρίδιο. Έχουμε δει τη λέξη ελάσσον σφαιρίδιο, έχουμε δει τη λέξη χρυσού σφαιρίδιο, μάλλον για τον ίδιο, ενώ το ελάσσον θα έπρεπε να ήταν για την σελήνη. Ήταν το μισό παμένο μαύρο και το άλλο άσπρο. Και καθώς περιστρεφόταν, μας έπρεπε να είχαμε μια σελήνη ή πανσέλινο. Έτσι είπαμε όχι μόνο τη θέση του ηλίου και τη σελήνη στον ουρανό, αλλά και τη φάση τη σελήνη και μάλιστα την πολύ μεγάλη ακρίβεια που θα δούμε αργότερα. Σε μεγέθυνση αυτή εδώ είναι το σημείο αυτά, σε μεγέθυνση πάντως είναι ακριβώς το οποίο σας περιγράφουμε τώρα. Πού τα έχουμε βρει όλα αυτά, για την πράξη, το σφαιρίδιο και τον άξονα τα έχουμε βρει πάρα πολύ καθαρά, δηλαδή και τομογραφίες και φωτογραφίες. Οι κλίμακες, και μάλιστα αυτή η κλίμακα εδώ πέρα, είναι η πρώτη επιστημονική κλίμακα που έχει βρεθεί ποτέ. Πράγμα το οποίο μάλιστα κάνει τον μηχανισμό να ο μηχανισμός για αυτόν τον λόγο ονομάζεται υπολογιστής. Ένα πλανητάριο δεν είναι υπολογιστής, του βάζουν τα δεδομένα και μας δείχνει κάτι, αλλά όχι σε μια επιστημονική κλίμακα. Ο ορισμός ενός υπολογιστή είναι πως πρέπει τα αποτελέσματα να γίνονται σε κάποια κλίμακα επιστημονική. Έτσι λοιπόν, έχουμε πει διάφορα πράγματα πάνω στο μηχανισμό, τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ να τα μελετήσουμε. Εδώ αριστερά φαίνεται το θάλαμα A, μια τομή του θάλαμου A, και δεξιά είναι το αντίστοιχο διανοητικό σχέδιο, το οποίο μου έχει δώσει η Δώρα Ζαχαροπούλου από την Πολιτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου μας, για να κοιτάξετε ένα προς ένα τα διάφορα αντικείμενα. Βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κόκκινα βέλη όλο το κεντρικό την εικόνα αυτή. Δεν θα κάνω, γιατί απλώς ήταν πολύ προφανέ το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Η Δώρα λοιπόν έχει κάνει και το προβλέπω με την διανοητικό σχέδιο. Στην πρόσφατη πλευρά του μηχανισμού, η εξωτερική κλίμακα που περιέγραφε τους μήνες και τις ημέρες ήταν αποσπόμενη. Και κάθε 4 χρόνια μπορούσε ο χειριστής να την αποσπάσει, να την περιστρέψει κατά μία κοπή από τις 365 που βρήκαν κάτω από αυτή την κλίμακα, από τις δύο του πέρα, πολύ έμπαινε κατασκευασμένες. Στο εξωτερικό μοντέλο, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να κατασκευάσω ήταν αυτή εδώ πέρα η κλίμακα του 2025 ο κόμμα. Μπορούσε λοιπόν να αποσπάσει την κλίμακα του μηνών, να την περιστρέψει κατά μία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα 4 έτη.
φτάσουν τώρα που πάνε να πληρώνουν τις πίσω τις δράσεις. Η οποία περιείχε δύο έργα με 235 υποδιαιρέσεις που αποκτούσαν μία σφύρα, μία σφύρα των 5 στοχών. Είχε και έναν δίκτυο, ο οποίος έχει μελετηθεί και θα ήθελα να δούμε στο δίκτυο καλύτερα και θα πρέπει πόσο καλά φαίνεται στο δίκτυο η τομογραφία, στην τομογραφία αυτή. Αυτή είναι η ακύβα μπροστά του δίκτυου, που βλέπετε εδώ είναι μια ακύβα, με ένα μηχανισμό εδώ πέρα μπροστά, αλλά τώρα είναι ένα μέρος που δράζει το δίκτυο στο πίσω μέρος. Για να φτάσουμε την ενεργοποίηση αυτό είναι πιο προσεκτικά. Οι διαδόσεις θα προσέξουν την κεφαλή αυτού, το πάνω μέρος, όπως μας έχει δώσει αυτές τις φωτογραφίες, ο Αντώνη Χρήστη, τον ευχαριστώ. Θα θέλω να κάνω μια τομογραφία κατά πολύ γρήγορα βεβαίως. Τώρα κατέβει κανείς στην ιστό κάτω. Εξακολουθεί να υπάρχει το έλεγχο με δείκτη, εξακολουθεί να υπάρχει η κεφαλή αυτού. Πάω άλλο στην ιστό παρακάτω και βλέπετε πως το έλεγχο εξαφανίζεται. Άρα το έλεγχο ήταν πάνω 2 περίπου. Αλλά βλέπουμε στο άκρο φαίνεται να προκύνεται προς τα κάτω. Πραγματικά φαίνεται να προκύνεται προς τα κάτω, πηγαίνουμε προς το συγκύριο της φωτογραφίας και φαίνεται να μπαίνει ανάμεσα στις σφύρες των 10 παραδείγματων εδώ πέρα. Επομένως είχαμε ένα δίκτυ με μία κύρα, η οποία έβαινε μέσα ανάμεσα στα χρυσοχάλια στις σφύρες και επομένως αν κινείται θα έπρεπε να ακολουθεί τις σφύρες. Βεβαίως, επειδή είναι σφύρο, επειδή η έννοια αυτή της σφυρωτής, πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε και μέσα έξω για να παρακολουθεί τις σφύρες. Και πραγματικά αυτό το έχουμε πει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε στο προφίλ αυτή την ακύρα, μας θυμίζει πάρα πολύ τον μηχανισμό ενός πικάπου, ενός πικάπου του δημιουργού που παίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η σφύρα κινείται, η υπολογή της κινείται στη σφύρα. Εδώ πέρα, εδώ πέρα κάπως έτσι θα φαινόταν και μάλιστα το αντίστοιχο μηχανολογικό σχέδιο φαίνεται σε αυτό το σημείο. Επίσης ο χώρος που εδράζεται ήταν ακριβώς έτσι. Έχουμε δει μέχρι τώρα αυτό το κομμάτι και το μπροστινό τμήμα. Δεν ξέρουμε τι έκανε αυτή η μικρή φιγούρα, αυτή εδώ δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εδώ πέρα έχουμε μέσα το δίχτυο να μπορεί ελεύθερα να κινηθεί μέσα έξω. Και αυτά μου έχει δώσει η Δώρα για τις Ζακατούνου, οι οποίες ενέχουν το κομμάτι στο χρησμό της Ελληνίδης. Έτσι λοιπόν, η πάνω κλίμακα που είχε 235 υποδιαιρέσεις, πρέπει να έρθει τον κύκλο του Μέλτονα. Ο κύκλος αυτός είναι κύκλος 235 μηνών πανσελίνων, μηνών σελληνιακών. Δηλαδή από πανσέλινο σε πανσέλινο είναι ένας κύκλος του Μέλτονα. Έτσι είναι μία, ένας συνολικός μήνας. Άλλος μετά από ένα μήνα, αν το έχετε ένα πανσέλινο, είναι περάσει 2 μήνες. Ήξερε ο Μέλτονας, και το ξέρουν και οι Έλληνες, ως η σελήνη, καθώς κινείται στον ουρανό, μετά από 235 μήνες, μετά από 235 πανσελίνους ή νέες σελήνες, μετά από 235 συνολικούς μήνες, επανέρχεται στο ίδιο σημείο του ουρανού και έχει και την ίδια φάση. Έτσι, αν ξέρουμε λοιπόν τον κύκλο του Μέλτονος, μπορούμε να προβλέψουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια πότε θα έχουν πανσέλινο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη, επειδή βεβαίως οι εποχές εργασίες και οι εποχές είναι πολύ γεύτερο από το φως της πανσελίνης. Θα σας δείξω σε λίγο εδώ πώς ακριβώς βρήκαμε αυτές τις υποδιαιρέσεις. Και πώς θα το πω την είδηση, που θα σας το δώσω και λίγο αργότερα, 19 χρόνια. Μέσα εδώ έχουμε βρει και μια δευτερεύουσα κλίμακα, η οποία
ξέρουμε ένα κύκλο σάρρος, όπως λέγεται, θα ξέρουμε να προβλέπουμε εκρήξεις. Πράγμα το οποίο βεβαίως είναι ένα μηχανισμό. Έτσι λοιπόν, ένα κύκλο σάρρος υπάρχει στο μηχανισμό και μέσα εδώ πέρα υπάρχει ένας κλίμακας, ο οποίος είναι μια κλίμακα που είναι δημιουργημένη σε τρία κλίμακα, 120 ευρώ τα κλίμακα. Ο κύκλο σάρρος δεν ήταν ακριβώς 223 κλίμακες, ήταν 223 κλίμακες και 8 ώρες. Μετά από 23 μήνες και 8 ώρες, η έκπληξη θα συνέβαινε όχι στην Βαβυλώνα να παρουσιάσει εκεί την πρώτη φορά, αλλά στην Ισπανία. Και μετά από άλλους 223 ήταν στην άλλη πλευρά της Δήμας και μετά από 3 κύκλους άλλους θα επανήλθε στην Βαβυλώνα. Αυτό το νόημα είναι και έτσι, το λέμε κύκλο του εξελιγμού και το έχουμε πει επίσης μέσα σε αυτό το συγκάτω κύμα. Θεωρούμε πως οι 223 μήνες είναι περίπου τα 8 χρόνια. Ερευνητικά από τα θέματα F και A, το οποίο μας έφυγε τόσο πολλά για την μελέτη του μηχανισμού και την μελέτη του κύκλου σάρρους. Το θέμα F που λέει και η μελέτη της Αγγλικούλου, αν το βλέπετε ίσως στην παραλία, αυτό που λέει ότι είναι μια μελέτη με κακή μεταλλάκη, δεν είναι μερικά εκατοστά λεμέτρου, έχει όμως ένα έντονο πράσινο χρώμα. Μην κοιτάξετε όμως να κάνω μια τομογραφία γρήγορα μέσα σε αυτό, βλέπω αμέσως τις φύρες, βλέπω γράμματα, βλέπω προδιαιρέσεις, και πράγμα το οποίο βέβαια τώρα έχουμε μελετήσει. Σήμερα κοιτάξουμε πολύ γρήγορα το στράσμα A, το κάτω δεξί μέρος αυτού είναι αυτό το οποίο περιμένει τμήμα της κάτω τμήματος, της ενηγέννησης εδώ πέρα, από ελευθέρωνε πολύ ωραία οι καρδιές εδώ πέρα αυτές οι υποδιαίρεσεις, με τώρα τις πόσες υποδιαίρεσεις έχουμε σε τόσο γύρω, μπορούμε να προσθέσουμε όσο έχουμε σε 160 ή σε 5-4 φορές. Έτσι λοιπόν είπαμε πως το κάτω από 11 είχε 223 υποδιαίρεσεις. Εδώ πέρα είναι κάποια περίεργα χάρακτα σύμβολα τα οποία υπήρχαν σε κάποιες από τις υποδιαίρεσεις, όχι σε όλες. Δεν θα δούμε κάποια από αυτά που είναι προσφυγικά, αν είναι το κύριο κάτω. Βλέπετε ένα σίγμα, ένα ήττα, μία άγγυρα, δεύτερη άγγυρα, ένα θήτα μάλλον εδώ πέρα. Επίσης με την ίδια τεχνική, εδώ το ήττα είναι προφανές. Όταν κοιτάζαμε όλο τον μηχανισμό, βρήκαμε 16, έτσι μέχρι 18 τέτοιες επιγραφές, με κάποια σύνορα. Τις δύο επιγραφές τώρα δεν ξέρουν τι κάνουν τώρα. Θα δούμε και τις επιγραφές, με 16, ας τις δούμε καλύτερα χωρίς το background. Όλες με την έχουμε μια άγγυρα, εδώ πέρα δύο από τον καθαρά, το ήττα, ένα μη ήττα σε πολλά σημεία, όπως εδώ πέρα, το ήττα ξανά, ένα μη ήττα εδώ πέρα, το ήττα και ήττα μάλλον το μη ήττα εδώ πέρα και αυτό, με ένα ήττα πάνω και κάποια και κάποια άλλα σύμβολα. Σπάζαμε το κεφάλι μου να δούμε τι είναι αυτά τα σύμβολα, μέχρι που τελικά καταλάβουμε. Το σίγμα ήταν για τη σελίδα. Το ήττα για τον ήλιο. Η άγγελα δεν ήταν μια άγγελα, ήταν ένα μεγάλο καιρό. Ήταν τα πρώτα δύο γράμματα που λέξει ώρα. Και το μήνυμα ήταν και την ημέρα. Έτσι, όταν ο δείχτης έφτανε σε μία υποδιέρεση που είχαμε τέτοια χάρτα σύμβολα, προειδοποιούσε τον χρήστη ότι αυτό το μήνα, αυτή την ημέρα και αυτή την ώρα θα έχουμε μία έκρηξη, ηλίωση του δύο ήττα τη σελίδα σύμβολα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έχουμε πει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες υπολόγιζαν τις επίσεις. Αντικά το κλίμακα λοιπόν ήταν η πλήρη περίοδο Σάρο και το πιο μεγάλο είναι και ο δείκτη του εξελιγμού. Έπρεπε να δούμε όμω και το γρανάζι το οποίο είχε 223 δολάρια. Πάμε και ήταν εκεί. Υπήρχε, το ξέρετε. Αλλά μέχρι τώρα δεν θεωρείται πω το γρανάζι αυτό το οποίο ήταν τόσο προφανέ στο θράσμα A έκανε κάποια μεγάλη κόρη στην αρχή. Τώρα με δίνουν βεβαίως το σημαντικό το οποίο πολύ αργά γίνεται το και να θεωρήσει το εκδοτικό για πως πολλές μήνες θα μας περάσουν για να κάνει την εκδοτική στροφή. Και έτσι αυτό το γρανάζι υπήρχε και υπάρχει στο μηχανισμό που ήταν αυτό που πήγε και μέσα στο κύκλο του Σάρρος. Εκεί κοντά υπήρχε όμως και κάτι, δύο άλλα γρανάζια, το οποίο μας κίνησε την περιέργεια. Έχει βεβαίως πει πρώτος ο Ιδιάδης, στο άρθρο του Βορώνη είχε γράψει ένα μικρό κείμενο, τα είχε ονομάσει ενεργοποιή, όχι σπάσιμο, γιατί είναι
υπάρχει και Ευρωπή. Είναι δύο εργάσια. Ένα πάνω, ένα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο, ευχαριστώ εδώ. Με την συγκέντρωση που έγινε σε αυτό ο μηχανισμό. Δύο εργάσια, το ένα πάνω κάτω. Και τα οποία έχουν δύο εργάσια. Πραγματικά ήταν κάπως περίεργο αυτό. Όταν το αρχιτεκτονικό προχωρήσουμε να συζητήσουμε και δύο άλλες τρεις σημεία τα οποία πραγματικά είναι καταπληκτικά. Να με ποιο τρόπο εργάζεται στο πίσω μέρος του άξονα που πρέπει να εργάσει, ο οποίος περνάει μέσα, μπαίνει στην πλάτα και έχει ένα πύρο που το συγκρατεί. Δηλαδή αυτό συζητήσουμε μετά από δύο ωραία σημεία τα οποία είναι μηχανισμό. Έχουμε στο λιού άξονα, έχουμε τα τετραγωνικού άξονα, έχουμε και πενταπλού άξονα. Πρέπει το πάγο να είναι και το σήμα των Πυθαγορείων. Δεν έχουμε δει καμία άλλη σχέση με αυτό. Επίσης, εδώ πέρα να σας δείξω λίγο την πιο μεγάλη λεπτομέρεια τη σεισμή αυτή, η οποία φαίνεται να είχε στο το κάτω γρανάζι, πρέπει να έχει ένα πύρο που έπρεπε μέσα στη σεισμή, ο οποίος τώρα βρισκόταν εδώ. Έτσι λοιπόν το κάτω γρανάζι, τα δύο γρανάζια, έχει ένα πύρο που έπρεπε στο πάνω γρανάζι, στη σεισμή του πάνω γρανάζιου, και έτσι κάποια στιγμή που το κάτω γρανάζι, μπορείς να κυλήσεις και το πάνω. Θα πείτε πάλι για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Τότε μας καταλάβουμε όταν βρήκαμε πως οι άξονες των δύο οργανισμών δεν ήταν ήδη. Απέχανε τα καλή που απέναντι στην γλωσσά. Έτσι λοιπόν, καθώς ο πύρος κινούσε και πάνω γερνάζει, άλλο την μεγάλη κοντά στην περιφέρεια και άλλο κοντά στο κέντρο. Όταν βρέθηκε κοντά στην περιφέρεια, πηγαίνει πιο γρήγορα. Όταν βρέθηκε κοντά στο κέντρο, πηγαίνει πιο αργά. Και όταν κανονίσαμε πόσο αργά ή πόσο γρήγορα γίνανε αυτή η κίνηση, είδαμε πως ήταν ακριβώς η κίνηση της σελήνης. Καθώς αυτή διαγράφει μια ειδική τροχιά διακινήτηση και όταν πλησιάζει την κίνηση του ίδιου, πάει πιο γρήγορα και όταν πλησιάζει στο πόδι πάει πιο αργά. Πιο γρήγορα και πιο αργά. Ακριβώς αυτή την κίνηση υπολόγιζε ο μηχανισμός αναλυτήρων με αυτή την διακαταπληκτική τεχνολογία και βεβαίως μετά έχουν δει και τον διπλό άξονα που μετέφερε αυτή την κίνηση στην προστινή πλευρά ή τον αντίστοιχη τη σελήνη που σα έχω ήδη δείξει και τη φάση τη σελήνη. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται η τροχιά της σελήνης γύρω από το γύρος. Εδώ πέρα υπάρχει, δεν υπάρχει μια πρόβλημα, πρέπει να βάλουμε το δικό μας τελικά, αυτό που βλέπετε από την Ιταλία από το πριν, στο περιπτώτε, με ποιο τρόπο είναι όσο δυνατόν. Επειδή κανείς δύσκολα καταλαβαίνει τι σημαίνει να υπάρχουν δύο έννοιες διάξονες, βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος πώς ακριβώς είναι αυτή η διάξονες. Ο ένας απέχει το κέντρο του ενός, απέχει το κέντρο με ένα κυλιστό από το κέντρο του άλλου άξονα. Και να μην μπορούμε να δώσει τέτοιες φορές που καταλαβαίνεις. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός υπολόγισε το δεύτερο νόμο του κέντρου. Αυτό που έμενε με δύο κέντρα πολύ αργότερα θα αναλύσει ο συνάδελφος του κύριος Κουσάς περισσότερο. Εδώ είναι σημαντικά το νέο πρότυπο του μηχανισμού, το οποίο εκτοπίζεται από 27 γραμμάρια, η οποία όπως σας είπα, περιμένει την ίδια την άλλη. Κάτω 235 μήνες, η φάση της σελήνης επαναλαμβάνεται στις ίδιες ακριβώς γραμμάρια. Και το ίδιο η σελήνη βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο του γραμμάρια. Το διάστημα αυτό είναι δύο μεταφύλλα από 19 χρόνια. Εάν προεκτασιάσουμε 19 χρόνια την πρώτη γραμμή, θα μας κάνει 228 μήνες. Ενώ αυτό το συνέδριο, η επανάληψη των φάσεων της σελήνης είναι κάτω από 235 μήνες. Επομένως, είναι 219 χρόνια και 7 μήνες. Έπρεπε να προσθέσουμε 7 μήνες στα 19 χρόνια και να έχουμε ακριβώς 235 μήνες. Αυτοί είναι λοιπόν οι εμβόλυμοι μήνες που έχουν
19 χρόνια, 265 που είναι γνωστά ημέρες, δεν κάνουμε πώς τις κοινωνίες ημέρες, ήταν 6.240 ημέρες. Πολύ περισσότερο, 110 ημέρες. Άρα θα έπρεπε από τους 215 μήνες να αφαιρεθεί τα πέρα μήνυμα σε ισοπεδεμένη διαθέση 110 ημέρες. Αν διαλέξετε 7.050 με το 110, θα είναι 64. Άρα θα είναι σε πολύ σωστό ημερολόγιο, αν κάθε 64η ημέρα αφαιρείται, εξαιρείται. Και αυτό ακριβώ το έχω γνωρίσει πώ. Εδώ βλέπετε γιατί είχαμε κάποια γράμματα, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτά τα γράμματα. Αυτό το γράμμα μα έλεγε ποια ημέρα αυτού του μήνα θα έπρεπε να εξαιρείται. Έτσι όπω βλέπετε πέρα από το κλινικό, αλλά και από όλου του άλλου μήνε αυτή τη συστήματα, θα έπρεπε να εξαιρείται η πρώτη ημέρα. Από τον δεύτερο μήνα καμία ημέρα. Από τον τρίτο μήνα
έτος Β, έτος Γ, έτος Δ. Τη στιγμή που βρήκαμε τη λέξη μένα. Στην αρχή ήταν μένα, δεν ήταν μένα, ήταν μένα. Και όταν βεβαίως ξέραμε ότι ήταν μένα, εννοούνται το δεύτερο και το τέταρτο έτος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ψάξαμε και βρήκαμε το πολύ εδώ πέρα, το οποίο έχουμε το άλλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα στο πέρα είναι τα ίστια απέναντι και οι τετραετίε αγώνε στα πίτια, που έχουν επίση απέναντι στου Ολυμπιακού Αγώνε. Επίση έχει βρεθεί αναφορά στα ΝΑΙΑ ή ΝΑΑ, που είναι οι αθλητικοί αγώνε, οι καραμίδε αγώνε σκεφτεί, του θέσπισε ω καραμίδε αγώνε ο κύριο, όταν επέστρεψε την άλλη τη αιτία του. Και μπορεί να σκεφτεί άλλη μια ένδειξη που έχουν κάποια σχέση με την πόλη Δυτική Ελλάδα. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε μέχρι τώρα. Το άλλο πράγμα που το έχουμε βρει, αλλά πριν το πέρα δεν είναι συγκεκριμένο σύμβολο ότι έχει αποσυρθεί, δουλεύουμε πάνω σε αυτό πάνω. Έτσι λοιπόν, ο μηχανισμό σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν, παίρνουν και όμω, προφανώ ο κατασκευαστή δεν ήταν και χρήστη. Γι' αυτό το λόγο και πάλι ένα τεράστιο εγχειρίδιο χρήση, το οποίο ήταν σε δύο αποκλήσει, την είχε δει έξω στην έκθεση, και έτσι ήθελε να τις παρασκήσει όσο πολύ θα μπορούσαν. Την ανάμεση αυτών των τηλεφών έχει κάνει ο μέλος της Ελλήνης και Λιάννης Μαξάκης, το οποίο περισσότερο αυτό το κομμάτι είναι στο Άγγι, όπου μάλλον περιγράφει την κίνηση της Αφροδίτης έντου και έντου Ιλίου, χρησιμοποιώ την λέξη Σκυρινός, που είναι το νότιο ειδικό απομακρυσμένη περιοχή, που έχουμε πολύ την αυτιά από την ίδια μας, την αυτιά των βοηθών της απόστασης, έχουν βρεθεί αστρονομική ώρα, γεωγραφική ώρα και εθνική ώρα. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί η λέξη Ισπανία. Μάλιστα, η λέξη Ισπανία ήταν συνομική για εμά. Καθόλου δεν ήταν πριν ένα Ισπανό άνθρωπο σε ένα συνέδριο που είπα στον Ρεμπόλο του Λίγου, κύριε Σέντρο, δεν ήταν το όνομα τη χώρα. Μου είπε σοβαρά να το πω σε ένα φίλο μου, άρχιο αστρονόμο, το είπε δεν ήταν πια στη μέση του Ιλιά και αναγκάζει την αργά ημέρα και ο Ιζόν Αντώνιο Φερμόντε, ο Χουάν Αντώνιο Φερμόντε, μου έστειλε μετά αυτή τη φωτογραφία με δύο με δύο ψευδών μήνων που έχει βρεθεί το 81 π.Χ. που αναφέρει τη λέξη Ισπανία. Αν θα μα ευχαρίσει γιατί με την ενέργεια τη λέξη Ισπανία στο μηχανισμό των αντιχείρων εκτείνω τα όρια, τα χρονικά όρια τη χώρα και τα 50 χρόνια παλιότερα. Και έτσι είναι πολύ ευτυχισμένο. Κατασκευάσαμε ένα από συστήμα μία γραμματοσύρα, δεν ήταν τόσο έτοιμη, να δούμε κάτι επίση εδώ και εκεί, είναι λίγο, αλλά δεν μπορεί να πει λίγο. Εδώ πέρα από το μηχανικό γράψει, ποιο θα τη γράψει το μηχανικό γράψει, δεν είναι ενέργεια, δεν το ξέρω, απλώ θα έχω γράψει εδώ πέρα με την καταστήμη τα γράμματα, τα οποία έχουν μπει στον μηχανισμό. Το οποίο είναι εξαιρετική ποιότητα, η κυρία Γκρού, αρχαιρό του Παρισίου Θεσσαλονίκη, μα έχει πει ότι πραγματικά θα γράψει τα καλύτερα που έχει μπει μέχρι τώρα. Μια αποτολή εμφανίζεται με πλάγια ποδαράκια. Οι ακραίωνε όροι, τα σέλιξη που λένε στα αγγλικά, είχαν σε όλα τα γράμματα. Το Z είναι λίγο διαφορετικό, θα σου δείξω αμέσω μετά. Εδώ πέρα βλέπετε όλη την γραμματοσυρά που έχουμε δει. Έχουμε βάλει επίση και την δύο τύπου άγγελα που έχουμε δει. Αυτό σημαίνει έτο, αυτό σημαίνει εκατονταετία. Και κάποια γράμματα τα οποία ενισχύουν σε αριθμού. Το θράσμα 19 το έχω γράψει εδώ στην πρώτη στο Photoshop όσο καλύτερα μπορούσα με τη γραμματοσυρά αυτή. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ να κρατήσει και το βρήκαμε ήταν να δείτε από τι σπήρε τη πίσω πλευρά ήταν οι σπήρε του Αρχιμίδη. Σε τη σπήρα του Αρχιμίδη, καθώ αυξάνει η οικονομία, αυξάνει και η αθήνα. Και επομένω έχουμε μια σπήρα καθώ γυρίζει την περιοχή. Προβλητικά μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο να κατασκευάσει την ίδια σπήρα, να φτιάξει ένα μικρόβιο, ένα δεύτερο διαφορετικό κέντρο και μεγαλύτερη αθήνα, ένα τρίτο μικρόβιο ακόμη και μεγάλο με το πρώτο κέντρο, ένα τέταρτο με το δεύτερο κέντρο και ούτω καθεξή. Έτσι έχουμε κατασκευάσει τη σπήρα του δύο μικρόβιου που λέτε στο σημείο. Το πρώτο έχει ένα κέντρο, το δεύτερο έχει δύο κέντρα. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναγκίσουμε αν τι σπήρε του είχαν δύο κέντρα για ένα κέντρο. Οι μαθήσεις μας έγιναν, η καταρχή βλέπετε και με το πέρα αυτής του τράγματος του φόπου που κινείται ο δίκτης, φαίνεται να έχει μετατοπιστεί ως προς την περιφέρεια που φαινόταν το πέρα. Ο μηχανισμός είναι
αυτό το σημείο από το κέντρο προς το κέντρο, αυτό το σημείο του κέντρου και στις γενικές γραμμές πώς θα πρέπει όλα τα σημεία αυτά τα οποία δείχνουν εδώ πέρα και εκπομπές του αντίστοιχα από τις, από τα άλλα χάσματα των σφυρών. Έτσι είχαμε το τέλος της, κατά μήκος αυτής της Αθήνας, είχαμε αυτή την έκθεση, αυτή την έκθεση, αυτή την έκθεση εδώ και εδώ, κύριος καθεξής. Τώρα, εάν πρέπει να αρέσει το κέντρο, δεν ξέρω το κέντρο, δεν έχω βάλει τυχαία μέσα στο κέντρο, να υπάρχει κάπου πέρα, πάνω κάτω. Πιστεύω πάνω κάτω, επειδή η αρχή του τέλους ήταν πάνω σε μια κατακόρυφο. Και τους πιστεύω, σαν τον δύο εκεί, και πρέπει να χωρίζονται σε μια κατακόρυφο στην κατακόρυφη διάσταση. Όταν λοιπόν θεωρήσαμε ένα κέντρο, και να κάνουμε την ειδήσει μας, βρήκαμε αυτές τις ειδήσεις, όπου εδώ πέρα είναι η άκρη της Ιωνίας, και ο Μπέλη πόσο απέχει από το κέντρο του δίσκου κάθε μέτρηση. Έχουμε δύο μετρήσεις πρέπει να έχουμε το ένα ημισφαίριο και πολλές που νομίζω το άλλο. Οι δύο μετρήσεις εδώ πέρα, το οποίο είναι εκεί. Και ο καθεξής, νιώθω λοιπόν πως όταν βάλω μια αυτή γραμμή, δεν υπάρχω μια αστεία του αρχιμίδη, δυστυχώς, αλλά δούμε τι κάνει τώρα και για τις δύο κέντρα και την κύκλη. Αν θέλουμε στο δεύτερο κέντρο να το πηγαίνω κατά 2,67 χιλιοστά προς τα πάνω και κάνω ξανά την κρίση, βλέπω αυτό και να βλέπω αυτό κάθε άλλο παρά μου δίνει πως έχω σταθερή Αθήνα. Αν μου δίνει η κύκλη, θα πρέπει εδώ πέρα να έχω σταθερή Αθήνα. Αν δεν σπίω το αρχιμίδι, θα έπρεπε η Αθήνα να αυξάνει την αυτή την κρίση. Όταν βάλουμε το δεύτερο κέντρο προς τα κάτω, τότε πήραμε αυτές τις μετρήσεις και βλέπω τις πραγματικά. Το πρώτο μισθέριο είναι σταθερό εδώ πέρα, σταθερό, σταθερή ακτίνα εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Επομένως, έχουμε λίθος, είχαμε τις υπαστήσεις, στη βάση της πύρας, δύο λίθος, το δεύτερο κέντρο είναι μεταστροφημένο προς τα κάτω τα 2,67 χιλιοστά. Έτσι λοιπόν, αυτή η ανάλυση δεν μας έδωσε δυστυχώς αυτό που θέλαμε, αλλά να περάσουμε εμείς εδώ με τα αποτελέσματά μας όσα θα έχουμε. Το θαύμα δε, δεν το έχουμε διαγνώσει, το διαγνώμη τώρα αυτή τη στιγμή, έχει πολλά πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι κάτι πλήρως εδώ πέρα, βάζει διάσωνες, δεν ξέρουμε. Ξέρετε ότι υπάρχει, υπάρχει λέξη μία έψιλον μας, την έχουμε πει τρεις φορές. Μία σε μία μέσα γραμμή, μία από μένα και μία σε μία αυτή και κάτω μαζί. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ίσως εκμετάλλευση, ίσως πρώτα απ' όλα ερωτές επιστώσεις, ίσως μία θήκη. Αυτό το μελέτη. Κατασκευάσαμε ένα πληροφορικό. Υπάρχουν δύο άρθρα στο Νέσου, το πρώτο με σύγχυση έγινε την κάνουμε μετά το 2006. Μάλιστα, δύο μήνες αργότερα, μας έστειλαν ένα μήνυμα, ένα email από το Νέσου. Συγχαρητήρια για το άρθρο σας, μπήκε στο top 10 των άρθρων του Νέσου που δημοσιεύτηκαν το Νέμβριο του 2006. Και όταν μπήκαμε στη σελίδα του, είδαμε πως όχι μόνο είμαστε στο top 10, είμαστε number 1 και με αρκετά μεγαλύτερη από τη μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Ο μηχανισμός έχει κάνει αίσθηση τόσο στον αξιωματικό χώρο όσο και στο ίδιο κοινό. Δεύτερο δημοσίευση υπήρχε για τον 1 Ιουλίου, που ανακοινώθηκαν κοινότητα κατά των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η Αθήνα αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει ο μηχανισμός για την χώρα μας, θέσπισε ένα δημοσιογραφικό με θέμα μηχανισμός των αντιστήρων αστρονομία και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Αστρονομία, αρχαιολογία, τεχνολογία. Τα τρία σκέλη του μηχανισμού. Η κοινωνία του οποίου πήγε από έναν αστρονόμο, μια αρχαιολόγο τη Καραγκινούγου και τον Γιάννη Σαπίρο, του κοινωνικού μηχανισμού. Η υποψήφια του δάκτυλο δεν ήταν αγαπητή Αναστασία, μια καταπληκτική καταπληκτική γνώση στην Αγγλία. Το πρώτο τη πτυχίο ήταν αρχαιολογία. Το δεύτερο ήταν φυσική μετακίνηση αστρονομία και το τρίτο μεταπτυχιακό συγκρονιστική φυσική. Μια ώρα έχει γεννηθεί και μεταπτυχιακό κοινωνικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υπερηφανή. Thank you.
μεγάλες.